Τουλάχιστον απεσιόδοξα είναι τα σενάρια για τη φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο του νησιού, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Προέδρου τη Ένωση Ηρακλείου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Αλμπαντάκη, που προχώρησαν σε σύμπραξη για το ελαιόλαδο. Από τη μια, ο καιρό και η παρατεταμένη ξηρασία, και από την άλλη, τα λάθη στην εκτέλεση του προγράμματο δακοκτονία, όπω εξήγησαν, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο σε ό,τι αφορά την ποσότητα, όσο και την ποιότητα του λαδιού. Οι ελαιοπαραγωγικέ περιοχέ έχουν υποστεί μεγάλε ζημιέ από την παρατεταμένη ανοβρία, όχι μόνο φέτο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη έχει γίνει με γυμνό μάτι, μπορούμε να δούμε και φαίνεται ότι τα δέντρα σε πολλές περιπτώσεις ακόμα υπάρχουν και ξερά ελαιόδεντρα και έχουμε να κάνουμε και με την δυστυχώς για άλλη μια χρονιά το αποτέλεσμα μιας δακοκτονίας η οποία κατάφερε με όλες τις προσπάθειες, τις όποιες προσπάθειες γίνανε να καταστραφεί η παραγωγή αυτή που υπάρχει. Θα πρέπει οι συνεταιριστές... Οι αρμόδιε υπηρεσίε και αν θέλουν οι εμπόροι, όλοι οι εμπόροι όμω, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε μαζί μία λύση. Είναι άμεσο έτοιμα, Ο παραγωγό στο λωτριβείο διαμαρτύρεται. Εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε, να, δεν μπορούμε να, να πειράξουμε την οξύτητα. Είναι κάτι που δεν, είναι χημικό, δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Και έχουμε πρόβλημα. Μέσα σε ένα περιβάλλον με μικρότερε ποσότητε και την ποιότητα να έχει αισθητά υποχωρήσει καθώ η οξύτητα του ελαιολάδου έχει σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιηθεί, αυτό που επεσημάνθηκε ήταν ότι το 1.600.000 εκατομμύριο τόνοι ισπανικού λαδιού, που σε ένα μεγάλο ποσοστό θα φτάσει στην Ιταλία και μάλιστα με τιμή που δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 60 λεπτά, καθιστά το ελαιόλαδο του νησιού από δύσκολο έω αδύνατο να ανταγωνιστεί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εξέλιξη τη χρονιά. Ιταλικέ εταιρείε κλείνουν το ένα συμβόλαιο μετά το άλλο με ισπανικά λάδια στην τιμή των 2 δύο... 2,60 έως 2,66 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε ελαιόλαδο σε τιμές παραπάνω ε, διότι θα πρέπει να αξιήσουμε και να πούμε ότι ε, δεν υπάρχουν και οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Το λάδι το ισπανικό είναι κάτω από δύο γραμμές όλο. Είναι από 0,15 έως 2 γραμμές. Άρα εμείς πάμε να ανταγωνιστούμε σαν εμφιαλωτές ε, ανταγωνιστέ οι οποίοι έχουν ένα φοβερά ποιοτικό προϊόν. Μπορεί να μην έχουν τη γεύση δικιά μα, αλλά όπω περνάω ο καιρό, χαλάει και η γεύση δικιά μα. Γιατί το πρόβλημα του δάκου δεν είναι μόνο στην οξύτητα. Είναι και στην παλαιότητα του λαδιού, παλαιότητα πιο γρήγορα, όλα είναι και στη γεύση. Η Ένωση ΑΒΕ ξεκίνησε να παίρνει το ελαιόλαδο με 2,75 ευρώ ανα κιλό, με επιπλέον 5 λεπτά το κιλό για όσου ενεργοποίησαν τα δικαιώματά του στην Ένωση Ρακλείου, με την επισήμανση πάντως ότι όσοι θα αναμένουν καλύτερη τιμή για να δώσουν το λάδι του, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα αντί να δουν την τιμή να αυξάνεται, να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή θα κινείται ακόμη χαμηλότερα. Το ελαιόλαδο πρέπει να τιμολογείται τμήματικά θα πρέπει ο παραγωγός να απολαμβάνει μια μέση τιμή ούτως ώστε ούτε να χάσει ούτε να ζημιωθεί.